Σχεδόν 1 εκατομμύριο πακέτα λαθρέων τσιγάρων κατέσχεσαν οι άνδρες του λιμεναρχείου Βόλου στα νυχτά της Σαλονίσου, όπου και εντόπισαν φορτηγό πλοίο με σημαία Τανζανίας και πλήρωμα 6 Ρώσους ναυτικούς. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ οι λιμενικές αρχές, ολοκληρώνοντας την καταμέτρηση του παράνομου φορτίου, έδωσαν στη δημοσιότητα νούμερα που προκαλούν ήλιγκο. Ο συνολικός αριθμός των πακέτων φτάνει τα 932.206, ενώ ο αριθμός των τσιγάρων ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια. Το ύψος των διαφυγόντων δασμών για το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε μια συντονισμένη επιχείρηση από δύο πλωτά της Κοπέλου και του Βόλου. Λοιπόν, και κατελήφθη το πλοίο στην περιοχή της Βραχονησίδας Πιπέρι, κοντά στην Αλόνισο, όπου και ενώ αρχικά ο πλοίαρχος είχε δηλώσει προορισμό τα Μουδανιά προκειμένου να φορτώσει κεραμικά, από τον έλεγχο που του έγινε εντός του κήτους, διαπιστώθηκε ότι έφερε λαθρέα τσιγάρα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα, ενώ τα κέρδη για τους λαθρεμπόρους είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη και αναμένεται να τιμωρηθούν με πολυετής ποινές φυλακίσεως. Αυτό το οποίο σύμφωνα με τον απόπλο που έχει πάρει έχει φύγει από τη Μερσίνα της Τουρκίας απέναντι από την Κύπρο, και ενώ αρχικά έχει προορισμό το Μαυροβούνιο κατά δήλωσή του, άλλαξε πορεία στο δρόμο. Δήλωσε προορισμό Οντέσα, Οδυσσό στην Ουκρανία, μέσω των νέων Μουδανιών. Βέβαια, όλα αυτά είναι στα πλαίσια της δικογραφίας και τα οποία ερευνούνται αυτή τη στιγμή. Πάντως, είναι μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις, κύριε Λιμεναρχάτση, και με τεράστιο κόστος και για το ελληνικό δημόσιο, αν δεν συλλαμβάνονταν αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Μεγάλες ποσότητες τσιγάρων και στα πλαίσια των περιπολιών που κάνουμε το λιμενικό σώμα, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τέτοια παράνομα φαινόμενα.